η κυρία Κυριακής Πανού δεν θα μπορούσε να επιλέξει πιο επίκαιρο, πιο εφάνταστο, πιο αστείο, αλλά και ταυτόχρονα μικρό έργο από τον επιθεωρητή του κόκκου. Έργο αγαπημένο, πολύ μεταφρασμένο, όπου ανεβαίνει και ανεβαίνει παντού, κάνει πάντα. Γιατί είναι διαχρονικό, αφού ξεσκεπάζει την ανοησία, την δουλοπρέπεια, τη ματαιοδοξία, τη διαφθορά, την εσχροκέρδεια, την υποκρισία της κρατικής μηχανής, αλλά και της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει από τότε που ο άνθρωπος πάτησε το πόδι του σε αυτό το κόσμο. Σε όλα τα πλάτη και τα μύτη του πλανήτη, όποια και είναι η γλώσσα του ή το χρώμα, ανεξαρτήτως εποχής ή συγκυρίας. Η ανηθικότητα είναι τόσο παλιά όσο και άνθρωπος. Ο Γκόγκολ χρησιμοποιεί μια παρεξήγηση και με καυστικό χιούμορ ξεσκεπάζει την ασυλλοσία της εξουσίας πολιτικής, δικαστικής, διοικητικής, συνδικαλιστικής, του τύπου και των μηχανισμών της, με την καθοριστική συμμετοχή των πολιτών όλων των τάξεων και επαγγελμάτων. Ένα γαϊτανάκι δηλαδή φτιαγμένο από γραφειοκρατία, μίζες, ρουσφέτια, διορισμούς, εκβιασμούς.